Ήρθε η ώρα να καλέσω την αγαπημένη μου, την υπεραγαπημένη μου συντρόφισσα και αδερφή σε αυτόν τον αγώνα, την Ηρώδιώτη, η οποία θα τα πει σαφώς καλύτερα από μένα. Ας την απολαύσουμε. Μπορώ να το κρατάω. Να, ωραία. Καλησπέρα και από μένα, σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Σκέφτηκα να ξεκινήσω με κάτι που έγινε έτσι πριν λίγες μέρες. Έστειλε ένα μήνυμα στη φίλη μου τη Δήμητρα. Ελπίζω να ήρθε και να μας ακούει, να είναι από εδώ κάτω. Να τη ρωτήσω τι κάνω. Λέω, τι κάνεις. Μου λέει, δεν είμαι καλά. Της λέω, γιατί λέω, τι συμβαίνει. Μου λέει, βαρέθηκα, λέει. Ο καπιταλισμός ασχημένει τις ζωές μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα συνέστημα που το νιώθουμε λίγο πολύ όλες και όλοι. Αυτό το διάστημα είναι αυτή η συλλογική δυστυχία που είναι ταυτόχρονα και προσωπική και κοινή με έναν πολύ ιδιότυπο τρόπο. Όμως αναρωτιέμαι πότε ακριβώς σταμάτησε ο καπιταλισμός να σχημαίνει τις ζωές μας. Πότε αυτή η συνθήκη σταμάτησε να υπάρχει ώστε η εμφάνισή της να αποτελέσει την πηγή μιας γενικής δυσαρέσκειας. Νομίζω ότι σίγουρα τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων την επιβάρυναν. Αυτή η επιθετικότητα του κεφαλαίου, που είναι απότυπο της ίδιας της κρίσης, που συρρίκνωσε βία οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Αυτός ο αντινόμενος αυταρχισμός των κυβερνήσεων και των κρατών, που έφτασε σε μια συμβολική κορύφωση στην περίοδο της πανδημίας. Αυτή η επανεμφάνιση με μαζικό τρόπο, με μαζικούς όρους, ρατσιστικών, πολιτικών και φασιστικών ιδεών. Όμως δεν είναι αυτές οι αίθουσες που τη γέννησαν. Ο καπιταλισμός ασχημένει τις ζωές μας, όλων εμάς εδώ, ανθρώπων από κοντινές αλλά και διαφορετικές γενιές, από τη στιγμή που ξεκινάει η ζωή μας. Και μας υποχρεώνει να ζούμε σε έναν κόσμο διαρκούς εξαναγκασμού, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και αντιδημιουργικός και άδικος. Μας υποχρεώνει να ζούμε σε έναν κόσμο ανελευθερίας, ο οποίος μας δημιουργεί ασφυκτικές νευρώσεις. Και μας υποχρεώνει να ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος καταστρέφει τον πλανήτη, αποξενώνοντας τους ανθρώπους από τη φύση και βάζοντάς τους σε έναν ανταγωνισμό με τον ίδιο τους τον κόσμο, δηλαδή σε έναν θανάσιμο ανταγωνισμό, στον οποίο μια πιθανή τελική νίκη θα σηματοδοτούσε την οριστική μας εξαφάνιση ως είδος. Είναι λοιπόν μια τριπλή, να το πω, υποδούλωση της ανθρωπότητας, οικονομική, πολιτική και περιβαλλοντική, με την οποία ζούμε από τη στιγμή που παίρνουμε την πρώτη μας ανάσα. Αν λοιπόν αυτή η συνθήκη μετατρέπεται ξαφνικά στην πηγή μιας κοινής δυστυχίας, πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι γιατί ο καπιταλισμός άρχισε ξαφνικά να σχημαίνει τις ζωές μας έτσι ένα ωραίο πρωί, αλλά γιατί όσο και αν προσπαθήσουμε να το κρύψουμε από τους εαυτούς και τις εαυτές μας, οι συλλογικές αντιστάσεις απέναντι σε αυτή τη συνθήκη έχουν υποστεί σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο μια ιστορικών διαστάσεων ήττα, μια πρωτοφανή καθίζηση, η οποία έχει εξαντλήσει τα αποθέματα της κοινωνικής αμφισβήτησης, αυτής της κοινωνίας που αμφισβητούσε, και έχει σχεδόν σβήσει από την καθημερινή ζωή και τον ιστορικό βίο τη δυνατότητα, θα το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω και το καταλάβαινα πάντα, την εναλλακτική σοσιαλιστική εκδοχή. Γιατί βρισκόμαστε λοιπόν εδώ σήμερα και συζητάμε και μιλάμε και ακούμε ένας τον άλλον και χειροκροτούμε εσείς εμένα, εγώ εσάς μετά το Γιάννη τον Παρουφάκη και πριν τον Κλέωνα. Βρισκόμαστε εδώ, ισχυρίζομαι, επειδή αρνούμαστε να αποδεχτούμε αυτή τη συλλογική δυστυχία, αυτή τη συλλογική δυστυχία και τη ρίζεσαι στην πραγματικότητα. Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι είναι μια συνθήκη που είναι ακλόνητη, μια συνθήκη η οποία είναι οριστική, μια συνθήκη η οποία είναι εναλλαστική. Και βρισκόμαστε συγκροτούμενοι οι ίδιοι και οι ίδιες ως ένα σώμα κοινωνικής αντιπαράταξης για να πούμε ότι η κοινωνική αντιπαράταξη είναι εφικτή. Ως ένα σώμα πολιτικής ανυπακοής για να δείξουμε ότι η πολιτική ανυπακοή είναι εφικτή. Για να συμβάλλουμε και εμείς στην ανάπτυξη των κοινωνικών αντιστάσεων, για να τροφοδοτήσουμε την κοινωνική αμφισβήτηση, για να μιλήσουμε ξανά και οργανωμένα για αυτή τη σοσιαλιστική εκδοχή, για την αριστερά του σήμερα, με τους σημερινούς δηλαδή όρους.
με την εμπειρία αυτών των χρόνων, των πρώτων χρόνων του 21ου αιώνα, που ξεκίνησε ως ένας αιώνας διεθνιστικής ανασυγκρότησης, με τα φόρουμ, με τη Γένοβα, με τις διεθνείς διαδηλώσεις, με την επικοινωνία των κινημάτων πέρα από τα σύνορα, πέρα από τις χώρες τους. Και μπορεί ακόμα αυτός ο αγώνας να αποδειχθεί πράγματι τέτοιος και τώρα και στο τέλος. Τι μπορεί να κάνει το ΜΕΡΑ για όλα αυτά? Μπορεί να διασφαλίσει την ανάταξη των κοινωνικών αντιστάσεων, να επιστρέψει την κοινωνία στην εποχή των εξεγέρσεων, να μετατρέψει ξανά την Ελλάδα και μέσω αυτής στην Ευρώπη σε αυτό το κινηματικό, έτσι όπως είχε επικρατήσει η φράση «εργαστήρι», που κάνει τα θεμέλια του συστήματος να τρίζουν και τους βασιλιάδες να τρέμουν στους θρόνους κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε καθαρές και καθαροί με τους εαυτούς μας. Όχι. Ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και δεν είναι αυτή η δουλειά του. Ένα πολιτικό μέτωπο όπως είναι το ΜΕΡΑ25, με όσα σύγχρονα οριζόντια και δημοκρατικά χαρακτηριστικά κι αν έχει, και όσο κι αν τα εμπεδώνει με τον χρόνο, ούτε πρέπει ούτε μπορεί να υποκαταστήσει τα κινήματα. Ακόμα περισσότερο δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει το ίδιο κινήματα ή να προβλέψει τα κοινωνικά κινήματα, το πότε θα γίνουν και τη στάση τους απέναντι στη συγκυρία ή να μοιράσει συνταγές που να εξασφαλίζει την ανάπτυξή τους. Κανείς και καμιά δεν μπορεί να προβλέψει το ποιες συνθήκες ή ποια συγκυρία μπορούν να πυροδοτήσουν μια κοινωνική έκρηξη ή να εξηγήσει επαρκώς γιατί μια συγκεκριμένη συγκυρία οδηγείται σε ένα κοινωνικό σκεπιτήριο, σε μια βούβα, για να το πω αλλιώς, και μια άλλη σε μια συλλογική ρήξη. Ακριβώς λίγο με τον ίδιο τρόπο, όπως όσο έχετε δει την ταινία των αδερφών Cohen Inside Levine Davis, δεν υπάρχει επαρκής εξήγηση για τους λόγους για τους οποίους ο Levine Davis οδηγείται σε μια ολοκληρωτική αποτυχία, ενώ είχε ακολουθήσει ακριβώς την ίδια συνταγή με την οποία ακολούθησε και ο Bob Dylan, ο οποίος έγινε μύθος. Αυτό λέει, αυτό είναι τον καταλήγει η ταινία. Η δουλειά λοιπόν των πολιτικών μετόπων και συγκεκριμένα των αριστερών πολιτικών μετόπων είναι να τροφοδοτούν την κοινωνική αμφισβήτηση με επιχειρήματα, να στέκονται στο πλάι των κοινωνικών κινημάτων και των αντιστάσεων και πρωτίστως με την οργάνωση και την επεξεργασία των θέσεών τους να τα καθιστούν ισχυρότερα στην αναμέτρησή τους με τον αντίπαλο, στην αναμέτρησή τους με τις πολιτικές του κεφαλαίου. Είναι επίσης να επιχειρεί να δημιουργήσει μια συμπαγή μάζα μέσα από τα θράσματα της κοινωνικής σκέψης που παράγονται μέσα στην καθημερινή ζωή και τα κινήματα, συγκροτώντας ένα συνεκτικό σχέδιο διεκδικήσεων και στρατηγικής, το οποίο να διεμβολίζει αυτό το σχετισμό που υπάρχει. Να λοιπόν το πλαίσιο μέσα στο οποίο το ΜΕΡΑ25 κινείται και υπάρχει και μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει, να μεγαλώσει και να διευρυνθεί. Είναι το πλαίσιο μιας συλλογικής ήττας, μιας μεγάλης ματέως των κινημάτων που συντάραξαν την ελληνική κοινωνία από το 2006 μέχρι το 2015. Το λέω πάρα πολύ συχνά. Είναι μέσα στο πλαίσιο μιας πολιτικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, ηθικής, αισθητικής στροφής προς τα δεξιά, που ακολούθησε αυτή τη ματέωση των κινημάτων εκείνη της περίοδου και εκφράστηκε με εμφατικό τρόπο σε όλες τις τελευταίες κυκλοϊκές αναμετρήσεις και ακόμα είναι το σκηνικό της γελιοποίησης της ιδέας της αριστεράς που βλέπουμε να συντελεί τις τελευταίες εβδομάδες μέσω των εξελίξεων και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακόμα και αν είναι αρκετοί και αρκετές από εμάς που θεωρήσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διαρρήξει τη σχέση του με την αριστερά από την απόφαση του Ιουλίου του 2015 και όσο τα ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι δεν πρέπει να γελιόμαστε. Είναι η ιδέα της αριστεράς αυτή που γελιοποιείται, που ένα κόμμα που ιδρύθηκε και υπάρχει στο όνομά της, έτσι, γίνεται αντικείμενο, όπως πολύ σωστά έχει υποθεί και από το ΜΕΡΑ25, επιθετικής αξαγοράς, να μου επιτρέψετε να το πω, ενός πολιτικού ούφο και που αναπαράγει όλα τα αντιαριστερά κλισέ και στερεότυπα, λες και είμαστε, ας πούμε, στη Βουλή των Εφήβων και μας παρακολουθούν, ας πούμε, παιδάκια δημοτικού. Εδώ νομίζω όμως πρέπει να τελειώσω λίγο με την περιγραφή ενός ζώφου, με αυτή την ικτυρολογία. Γιατί είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όμως θέλω να το περιγράψω, γιατί είναι αυτό το περιβάλλον μέσα στο οποίο η αριστερά οφείλει να αναγεννηθεί.
Μια αναγέννηση της ανυστεράς που να απαντά στα ελευθεριακά, εξωτικά και οικολογικά αιτήματα των καιρών μας, είναι αναγκαία και γι' αυτό δυνατή. Γιατί είμαστε εδώ για να θυμίσουμε ότι στην πολιτική το αναγκαίο είναι δυνατό, όχι γιατί από μόνο του, γιατί όμως επειδή μάλλον όμως ανταποκρίνεται σε πραγματικές κοινωνικές αξιώσεις. Το ΜΕΡΑ25 προέρχεται και αυτό με τη σειρά του βέβαια από μια βαριά εκλογική ήταν αυτή τη στιγμή. Λέω βαριά εκλογική και όχι βαριά πολιτική ήταν. Γιατί η αντοχή που επέδειξε ανάμεσα στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου έδειξε ότι το πολιτικό διακύβευμα του ΜΕΡΑ25 παραμένει ζωντανό μέσα σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας και φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερο από τα ποσοστά του. Και σήμερα με δεδομένα τα όσα συμβαίνουν παραμένει η μεγαλύτερη δύναμη της ριζοσπαστικής αριστεράς που έχει ένα διεθνιστικό προσανατολισμό, η μεγαλύτερη οργανωμένη δύναμη της ριζοσπαστικής αριστεράς γενικότερα. Και γι' αυτό το λόγο, αντικειμενικά αποκτά το ΜΕΡΑ25 έναν κεντρικό ρόλο, μετατρέπεται το ίδιο σε σπονδυλική στήλη, να το πούμε έτσι, σε αυτή τη διαδικασία της αναγέννησης της αριστεράς, μέσα στο επόμενο διάστημα. Και να λαμβάνει και την ευθύνη να πάρει πρωτοβουλίες και να αναπτύξει δράσεις και καμπάνιες, αλλά και να ανοίξει τη συζήτηση σε αυτή την κατεύθυνση με άξονα όχι μόνο το δικό του συνέδριο του Δεκεμβρίου, αλλά συνολικά τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα των επομένων μηνών, με ορίζοντα φυσικά τις ευρωεκλογές, στις οποίες η ριζοσπαστική αριστερά, και από τη μεριά μου που θα το πω και θα το ξαναλέω και θα το κάνω λίγο έτσι, θα με βαρεθείτε, η ελευθεριακή, εξωτική και οικολογική αριστερά, που είναι η ανάγκη των καιρών, που πρέπει να αποκτήσει με εμφατικό τρόπο και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Όταν μιλάμε λοιπόν για πρωτοβουλίες και ανασυγκρότηση κτλ., είναι προφανές ότι αναφερόμαστε επίσης και συζητήσεις με οργανώσεις και κινήσεις που σήμερα δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο, σε αγωνιστές και αγωνίστριες, σε ανένταχτους ανθρώπους και ανένταχτες, σε ανθρώπους που είδαν την ελπίδα τους να διαψεύδεται και να ματαιώνεται, αλλά δεν εγκαταλείπουν ούτε την αριστερά, αλλά ούτε και την προσπάθεια να σταθεί αυτή στο ύψος των κοινωνικών αναγκών. Ανθρώπους που ήμασταν κάποτε μαζί και μετά χωρίσαν οι δρόμοι μας, αλλά κυρίως σε νέους ανθρώπους που δεν ορίζονται αναγκαστικά από τις πολιτικές ταυτότητες της προηγούμενης περίοδου. Αυτές είναι οι συζητήσεις που πρέπει να γίνουν και γίνονται και το ΜΕΡΑ25 φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι θα γίνουν χωρίς αρχηγισμούς, χωρίς να κλειστούμε στο καβούκι μας, αλλά και χωρίς να αποφύγουμε τα πολιτικά συμπεράσματα της προηγούμενης περίοδου. Και νομίζω ότι η αυτοκριτική είναι μια απαραίτητη συνθήκη για να προχωρήσουμε μπροστά. Και αν αυτή η αυτοκριτική δεν πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά ομολογίας, για να θυμηθούμε και την ταινία του Κώστα του Γαβρά, πρέπει όμως να είναι εμποτισμένη με τα δημιουργικά εκείνα στοιχεία που στον επόμενο τόνο θα κάνουν τη συνδιαλλαγή και την ήττα λιγότερο πιθανές και τη ρήξη πιο εφικτή. Όμως η διεύρυνση δεν είναι ένα οργανωτικό ζήτημα. Δεν αφορά τις συνεργασίες με πρόσωπα και οργανώσεις αποκλειστικά. Είναι επίσης και κατά τη γνώμη μου πρωτίστως μια διεύρυνση πολιτικών οριζόντων, η οποία μπορεί να καταστήσει την αριστερά ξανά μια δύναμη που απαντά στις απαιτήσεις των καιρών, στις αξιώσεις της ιστορίας και στις ανάγκες των ανθρώπων. Θα το ξαναπώ και θέλω να πω τι εννοώ με αυτά. Η αριστερά πρέπει να έχει τρία πεδία τα οποία να λειτουργούν και να παράλληλα και να συνδέονται τελικά. Να είναι ελευθεριακή, να είναι εξωτική, να είναι οικολογική. Και θέλω λίγο να δώσω το περιεχόμενο σε αυτούς τους όρους. Ελευθεριακή στο επίπεδο της υπεράσπισης της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων, της κινητοποίησης ενάντια στον εντυνόμενο αυταρχισμό της τάξης και της ασφάλειας των κυβερνήσεων Μητσοτάκη, που πηγαίνει πακέτο φυσικά με τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές, στο επίπεδο της πάλης ενάντια στον ρατσισμό, την ακροδεξιά και τον φασισμό, την υπεράσπιση των μεταναστών και των μεταναστριών, την ανάδειξη του διεθνιστικού αλληλέγγυου προτάγματος και τελικά την ανάδειξη μιας αντιαυταρχικής κοινωνικής κουλτούρας που θα διαπερνά τις συλλογικές αποφάσεις, διασφαλίζοντας την οργάνωση της κοινωνικής διεύθυνσης από τα κάτω προς τα πάνω,
την τοπική αυτονομία, τη συμμετοχή, τις αποφάσεις, την ελευθερία. Η εξωτική αριστερά είναι στο επίπεδο της επεξεργασίας ενός σχεδίου ευρείας αναδιανομής του πλούτου, η οποία θα περιλαμβάνει τον κοινωνικό έλεγχο στις μεγάλες οικονομικές αποφάσεις, την αύξηση των μισθών, τον έλεγχο της ολιγαρχίας, τη μείωση του χρόνου εργασίας, τον έλεγχο της κερδοσκοπίας και τη συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις. Ενός σχεδίου που δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο, και σε αυτό το μέρα 25 έχει υπάρξει αναμφίβολα μια πρωτοπόρα δύναμη, με τη συνολική αμφισβήτηση του σημερινού οικονομικού μοντέλου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και στο οποίο θα πρέπει αυτή τη φορά να είναι κομβική η συμμετοχή των οικονομικών οργανώσεων των εργαζομένων, των συνδικαλιστικών κινήσεων και των νέων ανθρώπων που δουλεύουν ή δεν δουλεύουν και δημιουργούν. Οικολογική είναι η αριστερά που στο επίπεδο της διεκδίκησης μιας κλιματικής δικαιοσύνης που θα απαντά στη δημιουργία αυτής της νέας κλίμακας παγκόσμιας ανισότητας, βάζοντας φραγμό στις πολιτικές καταστροφής του πλανήτη και αμφισβητώντας άμεσα στο σήμερα και ριζικά το σημερινό παραγωγικό μοντέλο και το μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο συγκρούεται με τις πολιτικές και τις συνήθειες δεκαετιών. Οι καταστροφές των τελευταίων χρόνων, με πιο πρόσφατη αυτή στη Θεσσαλία, που είναι και η πατρίδα μου, να το πω έτσι, αποτελούν τρανταχτή υπενθύμηση ότι το οικολογικό ζήτημα δεν μπορεί πλέον και για κανένα λόγο να είναι ένα παρεπίπτον ζήτημα στην κουλτούρα και στις θέσεις αριστεράς, κάπου να υπάρχει, να βάψουμε ένα πράσινο από εδώ, ένα πράσινο από εκεί, αλλά αντίθετα αυτό που αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε ως κοινωνία, σκεπτόμαστε την κοινωνία και τον τρόπο που από την πλευρά μας της προτείνουμε να οργανωθεί. Το ΜΕΡΑ25 θα πρέπει να σηκώσει, πρέπει και θα σηκώσει καμπάνιες και στις τρεις αυτές κατευθύνσεις στο επόμενο διάστημα και είναι από αυτή την έννοια που φιλοδοξεί να γίνει ο πυρήνας της διαδικασίας ανασυγκρότησης μιας ριζοσπαστικής αριστεράς, πιο έτοιμης, πιο αποφασισμένης και αυτή τη φορά να υπηρετήσει τη ρήξη με τη σημερινή δυστοπική τάξη των πραγμάτων. Μιλώντας στη Λάρισα το Μάιο, όταν ο Γιάννης Αφορφάκης ήρθε να κάνει την κεντρική εκδήλωση, έτσι ανοίγοντας την κουβέντα εκεί, είχα αναφερθεί σε ένα απόσπασμα από τον εξεγερμένο άνθρωπο του Καμί, που είχε γραφτεί το 1951 κάτω από τη σκιά της θηριωδίας αυτή του ναζισμού και στη σκιά της απελπισίας που γεννούσε η κοινωνία του, η κυριαρχία μάλλον του σταλινισμού μέσα σε αυτό το σοσιαλιστικό κίνημα. Έλεγε ο Καμί λοιπόν, και μου είναι πολύ αγαπημένο απόσπασμα, ότι ανάμεσα στα ερείπια όλοι μαζί ετοιμάζουμε μια αναγέννηση, έστω και αν λίγοι το γνωρίζουμε ήδη. Η αγωνία λοιπόν του ΜΕΡΑ25 στους επόμενους μήνες είναι να γίνει το εργαλείο, η μηχανή αυτής της αναγέννησης. Και μια αναγέννηση που θα ξαναφέρει στο προσκήνιο μια αριστερά κόκκινη, πράσινη, ριζοσπαστική, δημοκρατική, διεθνιστική και νικηφόρα. Νομίζω ότι αυτή είναι η μάχη της γενιάς μας και πάει πολύ πιο πέρα από ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί είναι η μάχη για να σταματήσει ο καπιταλισμός, όπως ζητάει η φίλη μου η Δήμητρα και νομίζω ότι είμαστε όλοι, να σχημαίνει τις ζωές μας. Νομίζω ότι θα τη δώσουμε λοιπόν τη μάχη αυτή με ενθουσιασμό και με αισιοδοξία και με τη δύναμη αυτών που ξέρουν ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν αλλιώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.